Και πάμε εμείς γρήγορα να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο, το μετεωρολόγο μας από το simeteo.gr, καθώς από ό,τι φαίνεται έρχεται το νέο κύμα κακοκαιρίας που μας είχατε πει, κύριο Παπακοστόπουλε, την Παρασκευή. Έρχεται και πάμε να δούμε σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα στην Περέση. Καλή εβδομάδα. Πρώτον, πυλώνει. Ναι. Ήδη το ανοιξιάτικο διάλειμμα ήταν σύντομο τελικά. Περιμένουμε μεταβολή του καιρού από απόψε και κυρίως αύριο, με βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή ιδιαίτερα σε Μακεδονία, στα ορεινά της Ηπείρου, Δυτική Θράκη, Θεσσαλία. Σε αυτές τις περιοχές αύριο θα έχουμε τα πιο αξιόλογα φαινόμενα. Mm-hmm. Τις επόμενες μέρες θα συνεχιστεί ο άστατος καιρός με εναλλαγές ηλιοφάνειας, συννεφιάς και περιόδων με βροχές, και πάλι για μία ακόμα φορά συνεχίζεται το μοτίβο που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες, δηλαδή πιο πολλές βροχές στη Δυτική, την Κεντρική και τη Βόρεια Ελλάδα, εν αντιθέσει με την Ανατολική και Νότια Ελλάδα, που και πάλι τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα και τα διαστήματα με ηλιοφάνεια μεγαλύτερα. Η Αττική τώρα και σε αυτή την περίπτωση δεν αναμένεται να επηρεαστεί τόσο πολύ από τα φαινόμενα. Θα έχουμε μεταβολή του καιρού. Μπορούμε να πούμε ότι η εβδομάδα αυτή θα είναι περισσότερο φθινοπορεινή, με αρκετά μεγάλα διαστήματα συννεφιάς, με ενίσχυση του βοριά από αύριο που θα φτάσει στα 5 με 6 μποφόρ, πτώση της θερμοκρασίας. Mm-hmm. Αύριο θα πέσει κατά 2 με 3 βαθμούς, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα πέσει και λίγο ακόμα, ενώ πιθανότητα βροχής στην Αττική έχουμε κυρίως την Πέμπτη. Το Σαββατοκύριακο φαίνεται πάλι ο καιρός να ομαλοποιείται, η αστάθεια κάπως να περιορίζεται και η θερμοκρασία να ανεβαίνει, αλλά από ό,τι φαίνεται το άστατο μοτίβο θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα και μάλλον τουλάχιστον μέχρι και τις εκλογές. Θα έχουμε και πάλι αστάθειες, βροχές, καταιγίδες και περιόδους με έντονη δροσιά. Δεν το βλέπουμε να έρχεται το καλοκαίρι, κύριε Παπακοστόπουλε, δεν το βλέπουμε. Δεν το θέλουμε από τώρα όμως, γιατί αν αρχίσουν από τώρα οι μεγάλες ζέστες, θα έχουμε προβλήματα. Καλύτερα να έχει δροσιά τώρα. Καλά, να έχει λίγο δροσιά, αλλά τώρα εδώ πέρα μας τα έχει χαλάσει πάρα πολύ ο καιρός. Ναι, είμαστε ή το ύψος ή το βάθος. Κάπως έτσι. Λοιπόν, κύριε Παπακοστόπουλε, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είμαστε σε επικοινωνία, γιατί εδώ είπαμε, έχουμε θέματα με τον καιρό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλώς απόγευμα.